Είχαν πάρει ένα σηματόπλευμα το οποίο το είχαν οι Ιταλοί. Mm. Αλλά εφόσον ήρθαν οι Γερμανοί υποδηλώσαν τους Ιταλούς, κάνανε κομμάτι του Γερμανοί. Ναι. Λοιπόν, και εντάξει, πήγανε κάτι δώρα στο στρατό εκεί πέρα, στο Τόλο, και τους απελευθερώσαν. Αλλά πέρασαν μεγάλο κακό. Εδώ ακριβώς που είναι η Πασάλη Χάμου, οι άσπιτα πασαλάκια τους είχαν δίπλα από την εκκλησία, με συγχωρεί με τα σόρακα πάει δύο άτομα, τον ύπνο. Ναι, βέβαια. Και τότε φτιάξα την εικόνα του Αγίου Σώζοντα. Ο οποίος έσωσε τους ανθρώπους. Ναι, 22 άτομα ακριβώς. Ο οποίος σου λέει και εικόνα, ονομάστηκε εικόνα μου, όλους. Και από αυτούς τώρα ζει μόνο ένας. Από εδώ από το χωριό είχαν έρθει δυο αξιωματικοί Γερμανοί και είχαν και διερμηνά κοντά. Όπως πρώτον πέραμε που κάτω στο χωριό εδώ, ερχόταν με ένα γαϊδράκι με συμπάθεια από το περιβόλι και σταμάτησε το αμάξι γερμανικό και του είπα Γερμανίου του διερμηνά, πες τους αύριο το πρωί να είναι εδώ, τους θέλουμε όλους. Και αυτός βέβαια και ναι, θα το πω, λέει, ξέρω εγώ. Ήρθε το βραδάκι εδώ, του λέει και έτσι, άντε, του λέει, δεν το πει πια. Μεταξύ πρωί, ήταν πάρα πολύ μας το άνθρωπο, της μάνας μου. Ήρθε πρωί, πρωί φώναξε τον πατέρα μου και είναι πάρα πολύ και φύγανε. Για να προλάβουν, να μην τους πιάσουν. Δεν τους πιάσανε. Το μεταξύ δεν ήταν παρόντες όλοι. Λείπανε σε περιβόλια, λείπανε σε αυτά. Δεν ήταν. Κυκλώσαν το χωριό. Κυκλώσαν το χωριό και γυρνάγανε στο σπίτι, στο κρεβάτι όπου να ήταν. Κατευθείαν. Ήταν μεγάλο τρόμο οι άνθρωποι. Ναι. Εκεί που του είχαν μετά του πήγαινε πρόγραμμα με την Κάνιν. Του είχαν στην εκκλησία από εδώ στη Μάντρα. Και μετά ήρθε ένα τζέμι στρατιωτικό γερμανικό, του πήρε και του πήρε στο σχολείο και κάτι. Μάλιστα. Και όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Ήταν 22 άτομα ακριβώς. Πήρε ο ονομαστικός που γράφονται στην εικόνα όλοι. Και αυτός που ζει τώρα ήταν 16 χρονών, 17. Ναι, να σου πω κάτι, τις πηγαίνανε σπρώγοντα με τα όπλα και τρέμανε. Τρέμανε άνθρωποι. Λέγανε τώρα θα μας εκτελέσουν, αύριο θα μας εκτελέσουν. Την άλλη μέρα. Αυτό είναι. Ψυχική οδύνη που λέμε.